Σταύρο, πέρσι φιναλίστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος μαζί με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου. Αυτή τη φορά όμως είμαστε εδώ για τα τελικά. Ήρθατε εδώ για να υπερασπιστείτε τον τίτλο σας. Θα ήθελα καταρχάς να σχολιάσω πώς βλέπεις τη διοργάνωση, αλλά και γενικότερα για το τρίμερο που έρχεται και για τους στόχους που έχει τόσο ομάδα. Η διοργάνωση αναμένεται να είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ όμορφη. Το γήπεδο φαίνεται καταπληκτικό. Ήδη από χθες από τα προκριματικά των γυναικών γέμισε. Η διοργάνωση και τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ όμορφη. Έρχεται ο περισσότερος κόσμος νομίζω από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μάστερ και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφη είδηση ότι αναβαθμίστηκε το τουρνουά και τα τελικά θα γίνουν εδώ. Δημήτρη. Θα συμφωνήσω με τα περισσότερα από όσα είπε ο συμπαίκτης μου, αν όχι με όλα. Εγώ είπα και πέρσι στις δηλώσεις μου ότι το γήπεδο εδώ στην πλατεία Συντάγματος είναι το αγαπημένο μου σε όλο το σιρκουί. Το ότι θυμίζει αρένα και οι κερκίδες είναι ψηλά είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα γήπεδα στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο παλμός του κόσμου έρχεται πολύ πιο ζωντανό σε εμάς. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Αθηναίων που για ακόμη μια χρονιά συνεχίζει να διοργανώνει τουρνουά στην πλατεία Συντάγματος και να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει να χειροκροτήσει τις προσπάθειές μας και να γεμίσει το γήπεδο. Στα τρία προηγούμενα Masters είχαμε τρεις διαφορετικούς νικητές σε αντίθεση με τη μονοτονία στις γυναίκες. Τώρα για τα τελικά, τι να περιμένουμε? Νομίζω ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Αυτό δείχνουν οι τρεις διαφορετικοί νικητές, οι τέσσερις διαφορετικοί φιναλίστ. Πρόκειται για ένα πρωτάθλημα πολύ αμφίροπο, με δυνατές ομάδες. Εμείς είμαστε φορμαρισμένοι, είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και θα παλέψουμε για να είμαστε στο τέλος εμείς οι νικητές. Δημήτρη, και όλα εσύ θα σε δούμε με νέο look. Η αλήθεια είναι το κρατούσα για έκπληξη, αλλά αφού το αποκάλυψε, σας είναι. Έχω κανονίσει να κουρευτώ. Δεν πειράζει. Ήθελα να κάνω έτσι μια αλλαγή για τα τελικά, αποφάσισα να κόψω τα μαλλιά μου, εντάξει. Θα δούμε. Ελπίζω να είναι για γούρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.